Ένα 24ωρο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον 30χρονων από τη Ρουμανία, με την τοποθέτηση από αγνώστους εκρηκτικού μηχανισμού στο όχημά του και οι έρευνες των ιδιοκτικών αρχών βρίσκονται ακόμα στο σκοτάδι. Το μεσημέρι, ανακριτές του ΤΑΕΛ Λάρνακας μετέβησαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται και του έλαβαν κατάθεση. Ο 30χρονος φαίνεται να επιμένει στα όσα έχει αναφέρει και χθες προφορικά, ότι δεν γνωρίζει ποιοι μπορεί να τον ήθελαν νεκρό. Οι ανακριτές πλέον προσπαθούν να βρουν τις απαντήσεις που αναζητούν γύρω από την υπόθεση σε τεκμήρια αλλά και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Σε αυτά ψάχνουν πιθανές ύποπτες κινήσεις στην περιοχή τις προηγούμενες μέρες, αλλά και αν κάποιοι παρακολουθούσαν τον 30χρονο, αφού το ενδεχόμενο η βόμβα να ενεργοποιήθηκε με τηλεχειριστήριο κερδίζει έδαφος. Αρκετά από τα τεκμήρια βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των εργαστηρίων στο αρχηγείο αστυνομίας, ώστε να διαπιστωθεί ο τύπος των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και ο πιθανός τρόπος ενεργοποίησης. Ακόμα παραλαμβάνονται κάποια κλειστά κυκλώματα τα οποία ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουν το ανακριτικό έργο. Ο τρόπος που έχει τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός και ο οποίος εξεράγει την ώρα που το όχημα κινείται με οδηγό το συγκεκριμένο πρόσωπο και το σημείο που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός, σίγουρα μας παραπέμπουν, μας δίνουν μια κατεύθυνση για τις προθέσεις των προσώπων αυτών. Γι' αυτό και εμείς η υπόθεση που διερευνούμε είναι αυτό της απόπειρας φόνου. Στο ΤΑΕΛ Λάρνακας ξεσκονίζουν παλιές υποθέσεις με εκρηκτικές ύλες, αφού δεν αποκλείεται, όπως μας έλεγε αρμόδια πηγή, η άκρη του νήματος να κρύβεται σε κάποια από αυτές.